Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3η 9 Απριλίου βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτήν την ώρα σε τίτλους. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζει το σκάνδαλο Νοβάρτης. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις στη δικογραφία που έφτασε το μεσημέρι στη Βουλή. Ύποπτος για παθητική δωροδοκία ύψους άνω των 200.000 ευρώ, Ανδρέας Λοβέρδος, η δικαιοσύνη ζητεί την άδεια της Βουλής για να δώσει εξηγήσεις ο πρώην υπουργός. Ο λαός γνωρίζει ότι έστειναν δουλειές, ότι έβαζαν χέρι στο δημόσιο χρήμα, παρασιτώντας σε βάρος του ελληνικού λαού, υπογραμμίζει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Προκλητική αφωνία δικαστών και εισαγγελέων για τις ύβρις κατά της εισαγγελέως διαφθοράς και προαναγγελία Τσακαλώτου για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Είναι δική μας υπόθεση, δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, διαμηνύει ο Υπουργός Οικονομικών. Πάμε κυρίες και κύριοι κατευθείαν στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς το δρόμο της Βουλής έχει πάρει δικογραφία για το σκάνδαλο Νοβάρτης, όπου θα ζητά την άρση της ασυλίας του πρώην Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου. Σύμφωνα με όσα αυτή αναφέρει, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής και πρώην Υπουργός Υγείας φέρεται να έχει λάβει μίζα από τον Κωνσταντίνο Φρουζή ύψους τουλάχιστον 200.000 ευρώ, με τον Ανδρέα Λοβέρδο πάντως να υποστηρίζει με τη σειρά του πως ουδέποτε είχε σχέσεις με τον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης. Η κυβέρνηση μιλά για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών, την ώρα που στην αντιπολίτευση κάνουν λόγο για θέματα και σκευωρίες. Παραμένουν λοιπόν ραγδαίες οι εξελίξεις για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Θα πάμε να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας, τον Φίβο Κλαδιανό και τον Δημήτρη Γκάτσιο που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, φαίνεται ότι η σύγκρουση οδηγείται στα άκρα πλέον, Φίβο, σε μια ούτως ή άλλως πολλωμένη περίοδο εν ώψη και των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων που έρχονται τους επόμενους αρκετούς μήνες. Εντάξει, στα άκρα ήταν ούτως ή άλλως. Τώρα η κατάσταση παίρνει φωτιά, γίνεται ανεξέλεγκτη. Mm-hmm. Ο κύριος Λοβέρδος έχει το τεκμήριο της αθωότητας ακόμα. Υπάρχουν σοβαρές μαρτυρίες που λένε ότι έχει δωροδοκηθεί. Δεν έχει βρεθεί η διαδρομή του χρήματος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι απόδειξη ότι όντως είναι απολύτως καθαρός. Γιατί όταν υπάρχουν μαρτυρίες, πολλαπλές, ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να εξεταστούν από μια υπόθεση η οποία κρατάει τη ρίζα της από το FBI και από τη ΣΥΠΑ, η ρίζα της έρευνας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό όμως που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, με ενοχλεί αφάνταστα και θεωρώ ότι δεν ξέρω αν είναι τεκμήριο ενοχής, αλλά σίγουρα είναι εις βάρος του σε πολύ άσχημο βαθμό, το να βγαίνει στην αντεπίθεση με αυτόν τον τρόπο. Να μιλάει για ψευδομάρτυρες, να μιλάει για στημένες υποθέσεις, για σκευωρίες. Κακοποιούς, συμμορίες και όλα αυτά. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτή δεν ήταν η αντιπολίτευση, το Κινάλ, η Νέα Δημοκρατία που έλεγε ότι απαιτείται απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη. Τώρα είναι δυνατόν να λένε αυτά τα πράγματα και είναι δυνατόν η Ένωση Εισαγγελέων, η Ένωση Δικαστών να μην παρεμβαίνει και να πει για χαμηλώστε λίγο τους τόνους, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να λέτε τέτοια πράγματα για μια, για μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε υποδιερεύνηση και που σε λίγες μέρες θα κριθεί. Αν θα συνεχίσει η εισαγγελέα που τη διερευνά mm-hmm. να είναι στη θέση της. Η κατά τα άλλα λαλίστατη Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία περνά από κόσκινο ακόμη και αναρτήσεις του κυρίου Πολάκη στο Facebook. Έτσι. Για κριτική δηλαδή που έλεγε ότι κάποιος έλεγε ότι δεν συμφωνεί με κάτι για λόγους πολιτικούς. Όχι που αμφισβητούσε την αξία των δικαστών που έχουν κάνει την έρευνα. Mm-hmm. Ότι δηλαδή ότι εδώ πέρα υπάρχουν ευθείες κατηγορίες ότι είναι ελεγχόμενοι από την κυβέρνηση ότι το κάνουν για οικονομικούς λόγους. Λοιπόν, η κυρία Τουλουπάκη πρέπει να μείνει, λέω εγώ, στη θέση της και να συνεχίσει αυτή την έρευνα. Όπως επίσης και θα προσθέσω ότι δεν γίνεται να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης και να ταυτίζεται με τέτοιον τρόπο με τον κύριο Λοβέρδο. Μαζί μένανε στο ίδιο σπίτι και ξέρει απολύτως, είναι απολύτως σίγουρος τι έχει κάνει ο κύριος Λοβέρδος. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Και με αυτή την απορία που θέτεις, περνάμε σε σένα, Δημήτρη, καθώς βλέπουμε ότι την ώρα που ανοίγει η υπόθεση, την ώρα που φτάνει στη Βουλή ένα σκέλος της δικογραφίας, την ώρα που όλες οι πληροφορίες λένε ότι τώρα θα ανοίξουν τα στόματα, ειδικά με καταθέσεις κλειδιά αυτών των 20 μη πολιτικών προσώπων, των εταιριών, των διαφημιστικών που ξέπλαιναν χρήμα κλπ. Την ίδια αυτή ώρα η Νέα Δημοκρατία δηλώνει δικαιωμένη και λέει ότι αποδείχθηκε πως πρόκειται περί σκευωρίας. Από πού προκύπτει αυτό? Γιώργο, να σου θυμίσω ότι μάλλον θα ξεκινήσω αλλιώς. Mm-hmm. Θα πάμε στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Εκεί είχε κάνει λόγο για σκευωρία. Είχε πει και άλλα πράγματα, αλλά
η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας από την ώρα που ήρθε η υπόθεση της Νοβάρτης στο προσκήνιο κάνει λόγο για σκευωρία, για μεθόδευση και πλέον προστίθεται και η έννοια του φιάσκο. Λένε δηλαδή, υπενθυμίζουν τις χολιγουντιανές, θα το έλεγα, δηλώσεις των δύο κορυφαίων υπουργών εξερχομένων του Μεγάλου Μαξίμου που έκαναν λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους και λένε ότι όλο αυτό μετατρέπεται σε ένα μέγιστο μπούμεραγκ για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα στο δρόμο προς ευρωεκλογές. Συγγνώμη. Δεν είναι κάτι νέο. Την περιμέναμε αυτή την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε αυτές τις οξύτατες λέξεις που χρησιμοποιεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστιάζοντας την υπόθεση της Νοβάρτης. Έχω την αίσθηση ότι πάμε, δε, όπως πολύ σωστά είπε ο Φίβος, σε ένα σκηνικό τέτοιας πόλωσης που πιστεύω ότι δεν το έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια, Δημήτρη, τουλάχιστον. Κάνουμε όμως μια ερώτηση για να καταλάβουμε πώς προκύπτει αυτή η πόλωση. Mm-hmm. Γιατί η κυβέρνηση λέει: αφήστε τους αγγελείς, αφήστε το δικαστικό σώμα να κάνει τη δουλειά του σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Ωραία, λογικό αυτό. Mm-hmm. Και λέει ότι παρόλα αυτά κρατάμε ότι διερευνάτε γι' αυτό ένα σοβαρό πολιτικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο πολιτικό, μάλιστα, που συνδέει τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, με το ΚΙΝΑΛ. Γιατί συμμετείχε σε συγκυβερνήσεις, γιατί βρίσκεται κοντά ιδεολογικά. Να. Δεν καταλαβαίνω κάτι. Όλο αυτό για σκευωρία, για ελεγχόμενη υπόθεση, μένει στην κυβέρνηση ή αφορά και την ελληνική δικαιοσύνη και τους αγγελείς. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει χειρουργική κριτική της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να βγει και να πει ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι οδηγετείται, είναι ελεγχόμενη και δεν την εμπιστευόμαστε. Αλλά να βγει να το πει ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να λέει να το φτάνει μέχρι ένα σημείο και μετά να λέει ξαφνικά ναι, αλλά εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Σε αυτό που εστιάζουν είναι στο γεγονός ότι 4 από τα πρόσωπα για τα οποία συνεχίζεται η έρευνα, όλο στοιχείως είναι πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέει ο Οδός Πειραιός είναι ότι η κυβέρνηση κρατάει στο φως αυτά τα πρόσωπα για να οδηγηθούμε σε ένα προεκλογικό περιβάλλον οξύτητας και πόλωσης. Ναι, αλλά η εισαγγελία όμως τα κάνει. Όταν κάνει η κυβέρνηση, ξαναμπαίνει το ερώτημα. Να. Όσα περισσότερα λέει, δεν μπορεί να τα λέει για την κυβέρνηση, πρέπει να τα λέει στην εισαγγελία, πρέπει να τα λέει στην ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, έχω την αίσθηση ότι στρέφονται και ορισμένων εναντίον δικαστικών λειτουργών για την κίνηση με δόσεις της δικογραφίας. Μάλιστα, ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και αργότερα. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα μείνουμε στο θέμα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις οι οποίες φανερώνονται μέσα στην δικογραφία που έχει φτάσει στην Βουλή. Ο συνάδελφός μας, ο Κώστας Πουλακίδας, είναι στη Βουλή, έχει διαβάσει τα σχετικά και είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Έχω, Γιώργο, μαζί μου εδώ τη δικογραφία, η οποία προσετέθη, είναι 91 σελίδες αυτή η δικογραφία. Είναι η δικογραφία η οποία προσετέθη, αφορά την Νοβάρτης και προσετέθη στην παλαιότερη δικογραφία των δεκάδων χιλιάδων σελίδων, η οποία ήταν για το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Τι προκύπτει λοιπόν από αυτές τις 91 σελίδες, οι οποίες αφορούν όλες επί της ουσίας τον κύριο Ανδρέα Λοβέρβο. Ας ξεκινήσουμε με τις διαπιστώσεις του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας λοιπόν διαπιστώνει στο τέλος της δικογραφίας ότι ο κύριος Λοβέρβος έχει λάβει τουλάχιστον 200.000 ευρώ από τον κύριο Φρουζή, ήταν ο τότε αντιπρόεδρος της Νοβάρτης στην Ελλάδα. Επίσης, προκαλεί εντύπωση μία αναφορά ενός εξωτερικού συνεργάτη, ενός συμβούλου του κυρίου Ανδρέα Λοβέρβου όταν ήταν υπουργός, του κυρίου Νίκου Μανία, ο οποίος κάνει μια πολύ γλαφυρή περιγραφή για το πώς συνεργαζόταν ο κύριος Λοβέρβος με τον κύριο Φρουζή. Πάντα σύμφωνα με αυτά που λέει ο μάρτυρας, συζητάμε. Ο κύριος Μανίας είναι ο μάρτυρας ο οποίος κατέφεσε με το όνομά του και μάλιστα είναι και από τους μάρτυρες οι οποίοι, ενάντια στους οποίους φαίνεται πως έχει ασκηθεί και δίωξη αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μανίας λοιπόν περιγράφει τον κύριο Φρουζή να κυκλοφορεί στα υπουργικά γραφεία με ένα σακίδιο στην πλάτη. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ερχόταν και μοίραζε χρήματα τα οποία είχε μέσα σε αυτό το σακίδιο στην πλάτη. Και πώς το λέει και για πού προκύπτει αυτό, διότι όπως αναφέρει, το έλεγαν, το συζητούσαν οι συνεργάτηδες του κυρίου Λοβέρβου στο υπουργικό γραφείο, αλλά και παράγοντες της αγοράς. Μάλιστα αναφέρει και ένα συγκεκριμένο παράγοντα της αγοράς, τον κύριο Γιώργο Σικιανάκη. Αυτή είναι μια εικόνα, έτσι, πολύ περιγραφική, το πώς λειτουργούσε τότε το σύστημα σύμφωνα με τον κύριο Μανία.
Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από τον κύριο Μανία, υπάρχουν και καταθέσεις των λεγόμενων προστατευόμενων μαρτύρων. Μας έχουν γίνει πάρα πολύ οικοί αυτό το περίπου 1,5 χρόνο. Για παράδειγμα, έχουμε τον κύριο Μάξιμο Σαράφη, δεν ξέρουμε σε ποιο όνομα ανταποκρίνεται το Μάξιμο Σαράφης, ο οποίος είπε ότι στην Οβάρτης υπήρχε ένα μαύρο ταμείο, το οποίο μαύρο ταμείο το αποκαλούσαν στην Οβάρτης ως Άγιο Βισκοπότηρο. Ήταν το μαύρο ταμείο από το οποίο φεύγαν τα λεφτά για το πολιτικό προσωπικό. Και επίσης, δηλώνει, καταθέτει ο μάρτυρας Μάξιμος Σαράφης ότι εντός αγιωγικών, σας το διαβάζω αυτό, γνωρίζω ότι βοροδοκήθηκε ο κύριος Λοβέρβος για δύο συγκεκριμένα φάρμακα, για το Γκυλένια και για το Τασίνια. Είναι δύο φάρμακα τα οποία έβγαζε Νοβάρτης και τα οποία τα αναφέρει και ο εισαγγελέας και η εισαγγελία διαφθοράς στην πορισματική της έκθεση, στη συμπληρωματική βιογραφία την οποία έστειλε των 91 σελίδων. Επίσης, πολύ χαρακτηριστική είναι και η κατάθεση της άλλης προστατευόμενης μάρτυρας, της κυρίας Κατερίνας Κελέση, η οποία λέει ότι ήταν η ίδια μπροστά σε ένα τηλέφωνο, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Φρουζή με τον κύριο Λοβέρβο, και όταν ο κύριος Φρουζής έκλεισε το τηλέφωνο, γύρισε και είπε ότι ο κύριος Λοβέρβος απαιτεί χρήματα σε μετρητά και μάλιστα σε βαλίτσα. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει μια, από τις μαρτυρίες που έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, να υπάρχει μια μεγάλη άνεση ανάμεσα στον κύριο Φρουζή και στον κύριο Λοβέρβο, πάντα σύμφωνα με τις μαρτυρίες που προφανώς και οφείλει η εισαγγελία να τις ελέγξει. Και γι' αυτό το λόγο η εισαγγελία ζητεί από τη Βουλή να άρει την ασυλία του κυρίου Λοδέρβου, προκειμένου να μπορέσει να τον καλέσει να δώσει ανομωτή κατάθεση για το ενδεχόμενο αδίκημα της βοροδοκίας. Κάτι το οποίο θα γίνει, Κώστα, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αφού και ο ίδιος ο κύριος Λοβέρδος δήλωσε πριν λίγο στη συνέντευξη ημερών τύπου. Περίπου. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντός 15 ημερών περίπου, σε δύο εβδομάδες, θα έχει τελειώσει η άρση ασυλίας του κ. Λοβέρβου, θα έχει αρθεί η ασυλία του. Την Πέμπτη συγκεκριμένα θα γίνει η ανακοίνωση στην Ολομέλεια της Βουλής, έτσι είναι υποχρεωτικό αυτό, ότι έχει φτάσει η δικογραφία. Mm-hmm. Στη συνέχεια, την προσεχή Τετάρτη, πιθανότατα, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Βεντολογίας, η οποία θα κάνει μια θετική εισήγηση για την άρση ασυλίας του κ. Λοβέρβου. Και στη συνέχεια, την μεθεπόμενη Τετάρτη, δηλαδή σε 15 μέρες από τώρα, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής για να αποφασίσει την άρση ασυλίας του κ. Λοβέρβου. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι και ο ίδιος ο κ. Λοβέρβος σήμερα, σε μια σύντομη συνέντευξη τύπου την οποία ανέβωσε, ζήτησε την άρση ασυλίας του. Δεν ακολούθησε δηλαδή την υπερασπιστική γραμμή του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι το ενδεχόμενο αδίκημα βοροδοκίας έχει παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, αλλά είπε ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του. Ο κ. Λοβέρβος εξήγησε τη θέση του με μεγάλη κατηγορηματικότητα και με δυναμισμό ως προς τις καταγγελίες, ως προς τις καταθέσεις των μαρτύρων. Είπε ότι τον κύριο Φρουζή τον έχει συναντήσει μπροστά του μόνο μία φορά, διέψευσε τις καταγγελίες, τις καταθέσεις μάλλον, μάλιστα, ότι επικοινωνούσαν με το email και με τα SMS. Είπε ότι δεν βρέθηκαν λεφτά στους λογαριασμούς του, ούτε τους δικούς του, ούτε ακόμα και στα παιδιά του. Ναι, τα είδαμε και νωρίτερα αυτά στο βίντεο, εξάλλου. Και τέλος είπε ότι τα φάρμακα τα τιμολόγησε ο ίδιος με ομόφωνες αποφάσεις και εισηγήσεις. Μάλιστα, άρα έβαλε και όλο τον υπηρεσιακό μηχανισμό του Υπουργείου στο κάδρο. Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μας έδωσες. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα, καθώς έντονες οι πολιτικές αντιδράσεις, τις οποίες και προκάλεσε η διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας για το σκάνδαλο Νοβάρτης, με την οποία η δικαιοσύνη ζητεί την άρση ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου. Σκευωρία καταγγέλουν από την πλευρά τους οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι συνεχίζουν να ερευνώνται από τη δικαιοσύνη, ενώ ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος έκανε λόγω για πολιτική αλητεία μιας, όπως είπε, συμμορίας κακοποιών. Η Αναστασία Γιάμαλ είναι εδώ μαζί μας για το σχόλιο της. Καλησπέρα, Αναστασία. Βαριές κουβέντες, έτσι. Βαριές και ασήκωτες και δεν καταλαβαίνω γιατί, ιδίως μετά από τη σύνδεση που έκανε ο ίδιος ο κύριος Λοβέρδος. Ο κύριος Λοβέρδος την πρώτη δήλωση αμέσως μετά τον κεραυνό είπε ότι δεν έχει εκδιωχθεί κανείς πολιτικός με αυτόν τον τρόπο από το 89 και μετά. Θυμόμαστε ότι το 89 η Ελλάδα συγκλονιζόταν από το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος, θυμίζω, δεν ζητεί το απλά η άρση ασυλίας του, είχε παραπεμφθεί, είχε πει
στην η πρώτη του δήλωση. Αναλαμβάνω προσωπικά το μερίδιο της δικής μου πολιτικής ευθύνης. Τρεις μήνες αργότερα έλεγε ότι η αλήθεια θα λάμψει, mm-hmm. κάνοντας βέβαια λόγο για μια πολιτική δίωξη. Θυμίζω, επειδή το έψαξα, ότι δεν έκανε κανένα, μα κανένα χαρακτηρισμό για τους πολιτικούς του αντιπάλους. 30 χρόνια μετά, οι εισαγγελείς στέλνουν στη Βουλή έτοιμα για να αρθεί η ασυλία ενός πρώην υπουργού για να δώσει εξηγήσεις. Ούτε καταδικάζει. Δηλαδή να πάει στο γραφείο τους και να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Έτσι, όχι μιλάμε στο σκαμνί. Για έρευνα. Mm-hmm. Ούτε καταδικάζεται κανείς, ούτε αθωώνεται. Έρευνα. Λοιπόν, και εγώ κράτησα μερικές λέξεις από την δήλωση του κυρίου Λοβέρδου. Κάνει λόγο για ελεηνή υπόθεση, για δυσόδη πλεκτάνη, για άθλιους παλιανθρώπους, για κακοποιούς, για πολιτική αλητεία, για συμμορία, μέχρι και για χούντα. Είναι εντυπωσιακό και ενδεικτικό. Είναι ενδεικτικό πρώτο, mm-hmm. ενδεικτική της νοοτροπίας που έχουν πολλά στελέχη του Κινάλ. Μου θύμισε και εκείνη την δήλωση του κυρίου Σιμίτη περί περιστασιακών ενίκων της εξουσίας. Ναι. Την ίδια στιγμή κατηγορείται η κυβέρνηση, αλλά κατηγορείται η κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κινάλ για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα μηνύονται εισαγγελική και δικαστική λειτουργή, απειλούνται μάρτυρες, προαναγγέλλεται η εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων και ειδικά δικαστήρια από τον αέρα εδώ του Κόντρα. Εγώ λέω να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Λέω επίσης ότι πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει κοστίσει, φαίνεται, 23 δις έως και 23 δις. Mm-hmm. 23 δις δεν είναι φιστίκια. Είναι πολλά λεφτά και πρέπει να δούμε πού πήγαν. Πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και βέβαια να μην ξανακουκουλωθεί τίποτα. Γιατί να σου θυμίσω, Γιώργο Μελιγκόνη, ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος, που σήμερα εγκαλείται και πρέπει να ερευνηθεί το τι έχει συμβεί, ήταν μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, εκείνη που το 2005, αρχές Γενάρη, σε εκείνη την εξεταστική για τον Τζοχατζόπουλο, mm-hmm. Έλεγαν ότι είναι αθώος και στο μέλλον θα φανεί αυτό. Μάλιστα, ο κύριος Βενιζέλος ρωτούσε τον κύριο Πολίδωρα αν πήρε τηλέφωνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους ο κύριος Βενιζέλος εμφάνιζε ως αριθμούς τηλεφώνων. Το 2011, μόλις 6 χρόνια μετά, ο Άκης Τσοχατζόπουλος, παρά την ύπαρξη του νόμου περί ευθύνης υπουργών, γιατί ήταν διαρκές το έγκλημα της δωροδοκίας και της απιστίας, καταδικάζεται. Mm-hmm. Εγώ θα πρότεινα να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να είμαστε πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μάλιστα. Βάλε μια ανωτελεία. Θα τα πούμε και στο επόμενο θέμα. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ένα βήμα πριν το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται πως βρίσκεται ο γνωστός ηθοποιός Αλέξης Γεωργούλης, αφού η υποψηφιότητά του κλειδώνει αυτή την ώρα στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία διεξάγεται στο Μεταξουργείο. Εξάλλου, την υποψηφιότητα Γεωργούλη είχε αποκαλύψει την περασμένη Κυριακή, εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα με την Αναστασία Γιάμαλη, ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης. Πάμε να τον ακούσουμε. Διαβάζω και ακούω, έχει πάρει το αυτί μου ως υποψηφιότητα αυτή του Αλέξη Γεωργούλη, του ηθοποιού, ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτό θα ήταν μια πινελιά lifestyle, αν θέλετε. Ναι, θα ήταν μια πινελιά lifestyle, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ακόμα, διότι πρέπει να ολοκληρωθεί καταρχήν. Μάλιστα, το εκλαμβάνω ως ναι, ως ένα, ίσως έστω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Αναστασία Γιάμαλη παραμένει εδώ μαζί μας. Αναστασία, την είχες βγάλει στην είδηση από προχθές και σήμερα από το ρεπορτάζ σου φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Νομίζω πως ναι. Λίγο αργότερα θεωρώ ότι θα έχουμε μία ακόμη ανακοίνωση, μία ακόμη φουρνιά ονομάτων. Mm-hmm. Θυμίζω ότι εκκρεμούν 17 υποψηφιότητες, 16 αναφερέσουμε αυτήν του Αλέξη Γεωργούλη. Να πούμε ότι οι κεντρικοεπίτροποι του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκαν στις 4 στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Λεωνίδου σε μία κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε, έχουμε και κομμάτι του ρεπορτάζ. Έκανε λόγο για το ηχηρό μήνυμα που έδωσαν οι αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες στο mm-hmm. Γαλάτσι. Έκανε λόγο για ένα μήνυμα συμμετοχής, αποφασιστικότητας και νίκης. Είπε ότι η Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να γίνει ο μεγάλος μαζικός χώρος συνάντησης των προοδευτικών δυνάμεων, με όραμα τον προοδευτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας.
είπε ότι στόχος στο επόμενο διάστημα, πέρα από τη συγκρότηση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής που θα έχει εκπροσώπους από όλους τους φορείς της πρωτοβουλίας και της κοινής που συνεργάζονται με τον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της Προοδευτικής Συμμαχίας, είναι η προσπάθεια οργάνωσης επιτροπών στήριξης Προοδευτικής Συμμαχίας σε κάθε πόλη, κάθε χωριό, κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Μένει να φανεί πόσο επιτυχημένο θα είναι αυτό το εγχείρημα, αλλά νομίζω ότι αν κρίνει κανείς από τη μαζικότητα της συγκέντρωσης στο γαλάτσι, οι προβλέψεις είναι θετικές. Ονόματα λοιπόν θα έχουμε, θεωρώ, αργότερα σήμερα. Άργησε να ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή όπως συνηθίζεται. Μένει να φανεί. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε και άλλα ονόματα χώρου, εκπροσώπων του χώρου της τέχνης. Θεωρώ ότι θα έχουμε και αρκετά και άλλα ονόματα από Βόρεια Ελλάδα για να φανεί ότι δεν υπάρχει και θέμα μετά την υπερψήφιση του Μακεδονικού. Μάλιστα θα υπάρξουν ονόματα τα οποία θα έχουν έτσι βαθιές ρίζες στην κοινωνία της Βόρειας Ελλάδας. Μένει να φανεί, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε. Έτσι ακριβώς. Αναστασία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, βολές κατά πάντων εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμένος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο κύριος Καμένος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και στις κρίσεις στις ένοπλες δυνάμεις. Μένουμε στο θέμα και πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Γιώργου Χριστοφορίδη που είναι εδώ μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας πάντοτε. Απασφάλισε ο κύριος Καμένος. Είχαμε λίγο καιρό να τον δούμε, αλλά δεν άλλαξε. Είναι ο ίδιος Πάνος Καμένος που ξέρουμε και αγαπάμε όσοι αγαπάμε. Το γνωστό ύφος και το προσωπικό του στυλ. Νομίζω ότι ο Πάνος Καμένος έχει χαράξει μια στρατηγική η οποία εστιάζει σε τρεις άξονες. Θέλει και επιλέγει και νομίζω σωστά κάνει να εστιάζει σε θέματα του πρώην Υπουργείου του που τα ξέρει καλά. Το δεύτερο είναι ότι στρατηγικά επιμένει στις θέσεις του, τις γνωστές, επί της Συμφωνίας των Πρεσπών και της Εκκλησίας, διαχωρισμού από το κράτος κλπ. Τρίτον, ασκεί δρυμύτατη κριτική, το είδαμε και στο βίντεο, στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Για διάφορα θέματα, όχι μόνο για τα προαναφερθέντα. Και αναρωτιέμαι παραθετικά, το λέω αυτό, πώς θα αισθάνονται άραγε όταν τον ακούν όσοι προσπαθούσαν να μας πείσουν όταν έφευγε, όταν είχαμε την έξοδο του Πάνου Καμένου από την κυβέρνηση, ότι είναι ένα σκηνοθετημένο και συμφωνημένο με τον Αλέξη Τσίπρα και μας κοροϊδεύουν κλπ. Το σικιά διαζύγιο που ακούγαμε τότε. Άρα, κριτική σε κέρια θέματα και μάλιστα και ιδεολογικά. Τι κάνει ο Πάνος Καμένος? Προσπαθεί να κερδίσει ψήφους από ένα συγκεκριμένο χώρο, κάνοντας κριτική πολιτική στην κυβέρνηση με την οποία συγκυβέρνηση. Είναι λίγο τολμηρή η επιλογή, αλλά νομίζω ότι ο Πάνος Καμένος καταλαβαίνει και ότι βεβαίως είμαστε προεκλογικό στόχο, αλλά και χρόνο, αλλά και ότι ο χρόνος αυτός τελειώνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει, έχει αποφασίσει μάλλον, να κερδίσει ψήφους από την κεντροδεξιά. Και εκεί θα ψαρέψει κάνοντας την κριτική του, χωρίς να διστάζει καθόλου, το βλέπουμε εκεί με τα μάτια μας, στον ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα βάζει και την παράμετρο του ευρωσκεπτικισμού. Αυτό θα είναι και μία από τις βασικές παραμέτρους στην ρητορική των ΑΝΕΛ εν ώψη ευρωεκλογών. Είδαμε μάλιστα και τη χαρακτηριστική ατάκα του για τον Βέμπερ, τον Μάνφρεντ Βέμπερ, που μίλησε για έναν αλήτη πολιτικό. Επαναλαμβάνω, επανεμφάνιση με επιθετικό ύφος και στόχευση εκλογική. Κατεβαίνει με στόχο να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις. Και αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί απέναντι στον Πάνο Καμένο, όσο και να διαφωνεί κανείς μαζί του, πρέπει να τον αγνωρίσει ότι τις δημοσκοπήσεις 2-3 φορές τις έχει διαψεύσει και εκεί που τον είχαν για περίπου η μηθανή, αν όχι εντελώς πεθαμένο, ήταν μέσα στη Βουλή και όρισε και τις εξελίξεις. Νομίζω ότι έχει αποφασίσει επίσης κάθε συνέντευξή του να βγάζει έναν τίτλο, κάτι που να μένει. Και για παράδειγμα, ο τίτλος «Εγώ έκανα τον Τσίπρα Πρωθυπουργό, εγώ θα τον ανατρέψω κιόλας» είναι μάλλον στο μυαλό του Πάνου Καμένου ένας ωραίος τίτλος επικοινωνιακά. Το σίγουρο είναι ότι είναι δυνατός παίκτης και ούτε ο ίδιος θεωρεί, ούτε και κανείς μπορεί να αποκλείσει ή να πει με βεβαιότητα ότι ο Πάνος ο Καμένος μας τελείωσε. Θα είμαστε εδώ και θα το δούμε και σε ευρωεκλογές και στις βουλευτικές. Καλή ώρα τον Οκτώβριο. Όπως και να έχει, επειδή διέψευδε τις δημοσκοπήσεις ως δυνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, τώρα που είναι μόνος του, τώρα που είναι απέναντι, τώρα που λέει ότι θα τον ανατρέψει, μένει να δούμε αν θα συνεχίσει να έχει την ικανότητα να τις διαψεύδει. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ναι, η ιστορία λέει ότι τις διέψευσε. Σήμερα βέβαια οι συνθήκες δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Έτσι. Και ίσως
το εγχείρημα αυτό είναι ακόμη πιο απαιτητικό. Αν τα δούμε. Γιώργο Χριστοφορίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην απόψινή μας πολιτική συζήτηση. Καλησπέριζω εδώ στο στούντιο του Κόντρα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Βέτα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ για την, που είστε για την παρουσία σας εδώ. Κύριε Βέτα, το σχόλιο σας θα ήθελα για την υπόθεση Νοβάρτης, γιατί εντάξει, από τη μια πλευρά ακούμε πολλές και βαριές κουβέντες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επιμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ στα περί μεγαλύτερου σκανδάλου όπως η στάση του ελληνικού κράτους. Αυτά που βλέπουμε ως τώρα τουλάχιστον στηρίζουν κάτι τέτοιο. Ξέρετε τι δεν βάζουμε ποτέ στην κουβέντα μας. Συζητάνε οι πολιτικοί, λες, και η ιστορία της λωβητούρης και της διαφοράς στη χώρα ήταν μόνο δική τους ιστορία. Ο ελληνικός λαός αυτός το πληρώνει. Δεν έχει άποψη ο ελληνικός λαός αν έχουν φαγωθεί χρήματα στο φάρμακο. Δεν είχε άποψη ο ελληνικός λαός αν φαγώθηκαν χρήματα τα δικά του χρήματα στο χρηματιστήριο. Δεν είχε άποψη ο ελληνικός λαός όταν έβλεπε τους Χατζόπουλους να μπαίνουν μέσα για τα πολύ μεγάλα σκάνδαλα στα εξοπλιστικά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να συνομιλούμε μόνο εμείς οι πολιτικοί, αλλά να βάζουμε και στο μέσο της κουβέντας τον πολίτη. Με ρωτάτε αν είναι. Σύμφωνοι, αλλά το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Η δικαστική διερεύνηση στηρίζεται σε στοιχεία, σε αποδείξεις. Δεν μπαίνει κανείς φυλακή επειδή το λέει Συμφωνώ ο λαός. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Άρα λοιπόν αυτό που προτείνουμε, όχι εμείς, αλλά που προτείνεται μάλλον, με αλφαγιώτα, είναι να περιμένουμε τη διαλεύκανση της υπόθεσης από την δικαιοσύνη, να μην βιαζόμαστε. Να μην ρίχνουμε κεραυνούς στη δικαιοσύνη, να μην βρίζουμε, να μην καθιβρίζουμε τις αγγελικές αρχές και τη δικαιοσύνη εν γέννη. Να περιμένουμε λοιπόν για να δούμε. Τώρα με ρωτάτε αν είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν ξέρω πώς το θεωρεί κάποιος αν είναι μεγάλο σκάνδαλο, πώς το κρίνει δηλαδή. Εντάξει, αναφέρομαι στην περίφημη δήλωση του κ. Παπαγγελόπουλου. Έτσι. Αν εκτιμήσουμε, ωραία, εγώ θα σας πω λοιπόν, ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν έδωσε στοιχεία τότε. Εγώ θα σας δώσω δύο στοιχεία σήμερα. Εάν το μεγάλο σκάνδαλο των εξοπλιστικών ήταν 5 δις και το μεγάλο σκάνδαλο της φούσκας του χρηματιστηρίου ήταν 11 δις, εάν σήμερα, αν πάρετε όλα τα πολιτικά πρόσωπα και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που λέγανε ότι τα χαμένα χρήματα και το μαύρο χρήμα στο φάρμακο και στην υγεία αγγίζει τα 80 δις, 23 είναι το πόρισμα της Επιτροπής μας και 3 αναφέρονται αντιστοιχούν στην Νοβάρτης, τότε καταλαβαίνουμε όχι μόνο πως είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, είναι προφανώς το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Προφανώς και είναι. Μένει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να. Μάλλον μένει λοιπόν να διερευνηθεί η υπόθεση. Σας είπα, ψυχραιμία, ηρεμία, μπαίνει δικαιοσύνη στη μέση. Εάν όλοι αισθανόμαστε ότι είναι η δικαιοσύνη στο ύψος της, και αυτό οφείλουμε να το δηλώσουμε τώρα. Η δικαιοσύνη δεν είναι, ξέρετε, κατά περίπτωση. Όποτε μας βολεύει, ναι, όποτε μας βολεύει, όχι. Εάν δεχόμαστε λοιπόν τη δικαιοσύνη ότι μπορεί να κάνει το έργο της, ας την αφήσουμε. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός πριν από κάποιες μέρες, όταν είπε πάρα πολύ ορθά ότι εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος είναι απαραίτητα αθώος εκ των προτέρων. Δεν ξέρω αν κάτι ξέρει κάποιος. Λέω όμως ότι ήταν ορθή η άποψή του και νομίζω ότι δίνει το προβάδισμα στην δικαιοσύνη. Πάντως, στην ίδια συνέντευξη επανέλαβε και τα περί σκευωρίας. Έτσι, ότι η Νοβάρτης είναι μια σκευωρία. Και το λέει και σήμερα αυτό. Το λέει και σήμερα. Λοιπόν, αν ήταν μια σκευωρία, λοιπόν, μάλλον δεν ήταν σκευωρία για τα μισά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, τα οποία αφέθηκαν, θα πω έτσι, επιτρέψουν τον όρο στην ησυχία τους. Για αυτούς δεν ήταν σκευωρία. Θέλω να πω ότι αν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη η ύβρις και η κριτική από τα πλευρά της αντιπολίτευσης που μιλούν για σκάνδαλο και βορία κτλ. Δεν είναι από την άλλη πλευρά και επίσης παρέμβαση στη δικαιοσύνη το να προεξοφλείτε εσείς ότι μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Θα σας πω κάτι. Μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Δεν προεξοφλούμε εμείς ότι ο κύριος Λοβέρδος ή οποιοδήποτε άλλος κύριος ο οποίος θα εξεταστεί είναι ένοχος. Δεν λέμε εμείς αυτό. Η πολιτική σκηνή, η κυβέρνηση έχει όχι μόνο σκοπό, αλλά έχει ρόλο και υποχρέωση να ελέγξει το πολιτικό σύστημα. Και αυτό μέσα στις δικαιοσύνες. Όχι το πολιτικό σύστημα από μόνο του. Η δικαιοσύνη λοιπόν να αφαιθεί ελεύθερη, να κάνει το έργο της. Δεν είναι λοιπόν ορθά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σκόπιμα και δεν γίνονται σκόπιμα, αλλά νομίζω δεν οδηγούν και πουθενά, ξέρετε, αυτές οι κραυγές. Άρα λοιπόν, εσείς δεν αποκλείεται να έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία, να έχουμε όντως 23 δις ζημιά και μάλιστα στην πιο σοβαρή περίοδο για το ελληνικό κράτος, κανένα μνημόνιο. Κανένα πολιτικό πρόσωπο. Και να έχουν γίνει χωρίς εμπλοκή πολιτικού πρόσωπου. Κανένα πολιτικό πρόσωπο να μην έχει εμπλακεί. Αυτό εύχομαι, αυτή είναι ευχή μου και νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει το έργο της και μακάρι να αποδειχθούν αυτοί οι άνθρωποι ανθρώποι. Τώρα, αυτό. Σε επικοινωνιακό επίπεδο, θα σας ανησυχούσε ενδεχομένως το ότι έχει σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά ο πύχης των προσδοκιών. Δηλαδή ότι εδώ και καιρό και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνουν να εννοηθεί προς την κοινωνία
η οποία όντως έχει σχηματίσει την άποψή της για το αν ήταν σκάνδαλο ή όχι, αφήνουν την εντύπωση ότι κοιτάξτε να δείτε τώρα τι πρόκειται να έρθει. Όχι, αν δεν έρθει δεν νομίζω ότι εμείς ζούμε με πτώματα. Και δεν νομίζω ότι ο στόχος μας είναι αυτός. Στόχος, σας είπα, μιας κυβέρνησης. Για φανταστείτε λοιπόν, όταν βγαίνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λένε πως η διαφθορά, το μαύρο χρήμα στο φάρμακο και στην υγεία, όλες αυτές τις δεκαετίες άγγιξε τα 80 δις. Ας πάμε λοιπόν 20 χρόνια πριν και φανταστείτε λοιπόν εκείνη την περίοδο το πολιτικό σύστημα της τότε εποχής να έλεγχε την κατάσταση. Δεν θα έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Δεν έλεγξαν απολύτως τίποτα. Μα απολύτως τίποτα, κύριε Μελικόνη. Τα βλέπαν. Και νομίζω κάναν πως τα βλέπαν, ο ένας σκέπαζε την υπόθεση του άλλου και φτάσαμε λοιπόν στο 2015, 2016, 2017, όπου μια κυβέρνηση αποφασίζει να τα βγάλει αυτά όλα στον αέρα, να μην γίνει εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Είχαν γεμίσει, είχε γεμίσει η Βουλή και η αίθουσα της Βουλής από δικογραφίες, κύριε Μελικόνη. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Υποθέσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν ελεγχθεί δεκαετίες τώρα. Για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Έτσι. Μια που λέτε για δικογραφίες, θέλω να αξιολογήσετε πολιτικά, αν έχετε κάποιο σχόλιο, το γεγονός ότι η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί πολύ εύθυκτη, να το πω έτσι, προς το παρόν σιωπά, ενώ διάφοροι μιλούν για συμμορίες, για αλήτες, για κακοποιούς κλπ. Θα σας πω, νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να διασφαλίσει το κύρος της η Ένωση Δικαστών. Και νομίζω ότι αν δεν το έχει πράξει ακόμη. Νομίζω πως είναι ένα λάθος. Δεν θα την κρίνω γι' αυτό. Θα κριθεί όμως γι' αυτό. Δεν θα την κρίνω γι' αυτό, αλλά θα κριθεί γι' αυτό η δικαιοσύνη. Νομίζω ότι είναι η στιγμή που πρέπει να πάρει αποφάσεις και πρέπει να κάνει τα βήματά της για να μπορέσει να διασφαλίσει και να προασπίσει το κύρος και την αξιοπρέπεια των δικαστικών αρχών. Έχει μια τελευταία ευκαιρία. Νομίζω, σας το λέω έτσι με τη μικρή μου εμπειρία. Δεν μπορεί αυτό να τραβήξει περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να απαντηθούν. Πάντως 24 ώρες δεν έχει πει τίποτα. Ωραία. Χθες την ώρα δεν ήταν η δήλωση του κ. Λοβέρδου. Ας πούμε λοιπόν ότι υπήρξε μια κολυσιεργία και μια χρονοκαθυστέρηση από αυτές τέλος πάντων τις χρονοκαθυστερήσεις που παρατηρούνται στη δικαιοσύνη. Εγώ το δικαιολογώ και το βλέπω. Δεν το ακόμα κρίνω. Λέω όμως ότι δεν υπάρχει πολύ χρόνο ακόμη και πρέπει όλες αυτές. Οι αλήθειες, επιτρέψτε μου, κατηγορίες. Φανταστείτε λοιπόν ο κύριος Βέτας, εδώ που βλέπετε, να καταγγελθεί αύριο για κάτι πάρα πολύ κακό που έκανε. Ο κύριος Βέτας να βάλει ενάντια στη δικαιοσύνη, οι δικαστικές αρχές να μην παίρνουν θέση και το δικό μου κόμμα να σιωπά και να μην λέει απολύτως τίποτα. Αυτό ακριβώς ζητά ο κόσμος. Να σταθεί το πολιτικό σύστημα και το κάθε κόμμα με ίσες αποστάσεις απέναντι στους ανθρώπους που ελέγχονται και στους δικούς τους ανθρώπους. Τι να κάνουμε, κύριε Μελικόνη, ξέρετε, 40 χρόνια δεν διαγράφονται εύκολα. 20 χρόνια, 25 χρόνια ο ένας και 15 χρόνια ο άλλος, εάν υπήρχαν δικογραφίες και αν κάποιες δικογραφίες θα ερχόντουσαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα ήταν με ονόματα εκείνων των κυβερνήσεων. Τι να κάνουμε, αυτή ήταν η ζωή. Λοιπόν, λέτε δεν υπάρχει χρόνος για τη δικαιοσύνη. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει χρόνος για την οικονομία. Τι εννοώ. Υποτίθεται ότι από τις αρχές της χρονιάς η κυβέρνηση, απαλλαγμένη από τα μνημονιακά δεσμά, θα έκανε διάφορα πράγματα τα οποία θα φαίνονταν στην καθημερινότητα των πολιτών, εκεί δηλαδή που κερδίζονται και οι εκλογικές μάχες. Όμως. Το Μάιο θα αρχίσει η ισχύ του νέου νόμου προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μέχρι το Πάσχα θα νομοθετηθεί, από ό,τι είπε σήμερα ο κύριος Τσακαλώτος, οι 120 δόσεις που τόσους μήνες ακούμε αλλά δεν βλέπουμε. Αλλά το Μάιο θα υπάρχει ήδη μια εκλογική αναμέτρηση. Και μετά ο Οκτώβρης, ακόμα και αν εξαντλήσετε την τετραετία, είναι κοντά. Θα προλάβουν όλα αυτά να αλλάξουν την καθημερινότητα της κυβέρνησης. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν γίνεται στη βάση το αν έχω εκλογές ή δεν έχω. Και δεν έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, για την δική μου κυβέρνηση. Πιστεύω και για κάθε κυβέρνηση δεν έχει ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι θα έμπαιναν στη μέση κάποιες περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές. Ή περιφερειακές, μάλλον, ή δημοτικές εκλογές. Δηλαδή, πρέπει να δούμε τις περιφερειακές εκλογές για να σκεφτούμε πότε θα νομοθετήσουμε τα αναδρομικά των συντάξεων στη Χειρία. Ξέρει ο κόσμος σήμερα, για παράδειγμα, ότι οι Χείρες ή οι Χείροι. Οι οποίοι έχουν. Ναι, αλλά ακούμε τον κύριο Πετρόπουλο 2,5 μήνες να λέγεται. Μισό λεπτό. Στη Βουλή δεν έρχεται. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Μελικόνη, θα έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πάρα πολύ σύντομα. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής, ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία. Οι 120 δόσεις, ξέρετε, συζητιούνται στη βάση αν μας το επέτρεψαν οι θεσμοί ή όχι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Για τις 120 δόσεις χρειάστηκε να δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα πάνω στην οποία θα μπουν οι παλιοί οφειλέτες του ΟΑΕ, όπου οι οποίοι θα δεχθούν μια τεράστια διαγραφή του χρέους τους. Τεράστια, κύριε Μελικόνη, θα αγγίξει το 60% με 70% η διαγραφή του χρέους τους. Του χρέους ή των προσαυξήσεων. Του χρέους τους, του συνολικού χρέους. Θα πάει το χρέος από τη μια μεριά, οι προσαυξήσεις από την άλλη. Θα γίνει ο επανεπολογισμός
του κεφαλαίου, ναι, να πω, ναι, έτσι. Θα προσθεθεί λοιπόν και το 15% προς αυξήσεων και θα υπάρξει ένα καινούριο χρέος πολύ πολύ μικρότερο, σας είπα 70% περίπου λιγότερο από, από το αρχικό χρέος. Άρα λοιπόν αξίζει τον κόπο κάποιος να περιμένει. Καταλαβαίνω επίσης θα μου πείτε το εξής, ότι κύριε Βέτα, όλη αυτή την περίοδο της χρονοκαθυστέρησης θα υπάρξει και ένα μεγάλο πρόβλημα, μεσαίο, μικρό, μεγάλο πρόβλημα στην αποπληρωμή των χρεών και των δόσεων. Το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι προς όφελος, γιατί αποτελεί πλέον αυτή η ρύθμιση μια εθνική λύση, μέσα στην οποία θα ενταχθούν και όσοι άνθρωποι διατηρούν ακόμα τις παλιές ρυθμίσεις τους, ναι, με αποτέλεσμα και αυτοί να υποστούν μια σημαντική μείωση των μηνιαίων πληρωμών τους. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας, ναι, πολύ σημαντικά πράγματα. Και είπα για τις χείρες πριν, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, συνανθρώπους μας, οι οποίοι θα πάρουν τα αναδρομικά, αυξημένα δηλαδή ποσά κατά 40% από το 2016. Θα δουν λοιπόν σημαντικά ποσά μέσα στο Μάη οι άνθρωποι, οι γυναίκες και οι άντρες, οι οποίοι έχασαν τους ανθρώπους τους, καθώς επιστρέφουν λοιπόν τη συντάξη χειρίας στα αναδρομικά τους. Έχουμε μπροστά μας να κάνουμε πράγματα και να νομοθετήσουμε και άλλα πράγματα. Ας μην βιάζεται ο κόσμος. Τμήματα του χαμένου εισοδήματος, κύριε Μελιγκόνη, του ελληνικού λαού θα επιστραφούν. Τμήματα θα επιστραφούν μέχρι το τέλος της θητείας αυτής. Και θα φανεί λοιπόν αυτό, λέτε. Νομίζω ότι θα αξιολογηθεί. Κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Παγκόσμια πρωτιά, κυρίες και κύριοι, αποτελεί η γέννηση του πρώτου παιδιού με την πρωτοποριακή ιατρική μέθοδο της μεταφοράς της μητρικής ατράκτου, που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από τον όμιλο Ιασό. Τόσο η μητέρα όσο και το βρέφος είναι καλά στην υγεία τους. Το αναφέρετο δικαίωμα της γυναίκας να γίνει μητέρα με δικό της γενετικό υλικό έγινε σήμερα πραγματικότητα για πρώτη φορά σε παγκόσμιο ιατρικό επίπεδο. Αυτό υπογράμμισαν στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Ιασό από το ιατρικό επιτελείο της εταιρείας Institute of Life Ιασό. Παγκόσμια ιατρική πρωτιά για την Ελλάδα με τη γέννηση του πρώτου παιδιού με τη μέθοδο της μεταφοράς της μητρικής ατράκτου. Αυτό το πράγμα γίνεται με την μεταφορά του πυρήνα από το πάσχον. Οάριο, δηλαδή από το οάριο που έχει πάσχον μυτοχονδριακό DNA, σε ένα άλλο οάριο, αφού πρώτα έχει βγει ο πυρήνας του και που το μυτοχονδριακό DNA είναι ελεγμένο και είναι υγιές. Και το DNA του παιδιού προέρχεται από τη μητέρα του, τη φυσική του μητέρα και τον πατέρα του. Αυτό έχει γίνει ήδη. Αγοράκι βάρους 2,96 κιλών γεννήθηκε σήμερα στις 7.46 π.Μ. από Ελληνίδα, ηλικίας 32 ετών, με ιστορικό πολλαπλών αποτυχημένων προσπαθειών, εξωσωματικής γονιμοποίησης και πτωχής ποιότητας οαρίων. Με ιδιαίτερη δε χαρά ανακοινώσαμε και τη δεύτερη εγκυμοσύνη, μια γυναίκα 39 ετών με ένα βαρύ ιστορικό υπογονιμότητας, διανύει ως την ένατη εβδομάδα εγκυμοσύνης της και ελπίζουμε όλα να εξελιχθούν ομαλά όπως και με την πρώτη ασθενή μας. Τόσο η μητέρα όσο και το βρέφος είναι καλά στην υγεία τους. Η γέννησή του αποτελεί παγκόσμια πρωτιά με την πρωτοποριακή ιατρική μέθοδο της μεταφοράς της μητρικής ατράκτου, που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και προσφέρει τη δυνατότητα διατήρησης του γενετικού υλικού της μητέρας, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Έτσι, η γυναίκα η οποία θέλει να αποκτήσει ένα παιδάκι, να γίνει μητέρα, αποκτά ένα παιδί καθόλου γενετικά συνυφασμένο με εκείνη. Η μέθοδος εφαρμόστηκε από την Institute of Life και την Embryo Tools για την αντιμετώπιση προβλημάτων υπογονιμότητας που συνδέονται με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης λόγω κυταροπλασματικής δυσλειτουργίας των οαρίων ή σπάνιες μυτοχονδριακές γενετικές παθήσεις. Όπως αναφέρθηκε, η κλινική εφαρμογή της μεθόδου μεταφορά μητρικής ατράκτου τελεί υπό την αδειοδότηση και την υποπτία της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Κυρίες και κύριοι, εμείς κλείνοντας να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας, είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε και από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.